άκουσα εκεί, νομίζω ότι το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, αυτός ο εσμός εκεί, έβγαλε λέει μια ανακοίνωση να μην μεταδίδουν εικόνες εξαθλίωσης στα μέσα ενημέρωσης, δηλαδή να αποκρύψουμε την εξαθλίωση που σοβεί στην Ελλάδα της μετανάστευσης, γιατί έχω εκατοντάδες μηνύματα γιατρών φίλων μου οι οποίοι μου λένε ότι μεταναστεύουν, φεύγουν οι λευκές μπλούζες, φεύγουν και άλλες επιστημονικές ειδικότητες, φεύγουν μηχανικοί, φεύγουν πολλοί, είναι κάτι που με πληγώνει πάρα πολύ. Η Ελλάδα δεν χάνει πολιτικούς, έχει πολιτικούς, έχει τη νέα Ελλάδα, έχει την πολιτική της νέας Ελλάδας, έχει γαμώ τη μάνα μου, δεν έχω συγχωρεστεί ψυχούλα σου ευθυμία μου, έχει τη νέα Ελλάδα από την οποία φεύγουν οι καλύτεροι. Μένουμε πίσω οι δημοσιογράφοι, μένουμε πίσω οι πολιτικοί και φεύγουν οι καλύτεροι. Φεύγουν οι λευκές μπλούζες, φεύγουν οι σπεσιαλίστες της ιατρικής, των επιστημών, της βιολογίας, της βιοχημίας. Φεύγουν δικηγόροι, από ό,τι μαθαίνω πολύ, νέα παιδιά. Φεύγουν μηχανικοί, πολεοδόμοι. Φεύγουν. Τι να κάνουν εδώ? Τι να κάνουν σε ένα γαμημένο τόπο που βγαίνει ένα οποιοδήποτε συμβούλιο ραδιοτηλεοπτικό και λέει στα μέσα ενημέρωσης μη μεταδίδετε εικόνες εξαθλίωσης. Achtung, Raust, verboten. Δεν επιτρέπεται. Διότι η εικόνα εξαθλίωσης διεγείρει την ψυχή των ανθρώπων. Δημιουργεί προβληματισμούς. Δημιουργεί γαμότιμα. Γαμώ τη ψυχή σας, δημιουργεί ερωτήματα. Γιατί? Δημιουργεί το γιατί. Δημιουργεί βρε σκύβαλα το γιατί. Όταν μεταδίδεις εικόνες ανθρώπων δυστυχισμένων ή γεγονότων μαύρων, ή bad news, ή αναρωτιέσαι με βάση τη λογική και όχι την υπερβολή, δεν επιτρέπεται να το κάνεις. Διότι διεγείρεις μέσα στα σπίτια τους τους ανθρώπους, τους κοινείς ενδεχομένως να θέλουν να διαμαρτυρηθούν. Και δεν επιτρέπεται, γαμώ τα υπουργεία σας. Γαμώ τα υπουργεία σας. Γαμώ τα υπουργεία σας. Δεν επιτρέπεται να διαμαρτύρεστε. Δεν επιτρέπεται να αναρωτιέστε. Δεν έχετε δικαίωμα. Όχι. Δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε να διεγείρεστε και να δημιουργείτε εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου και ταλαντεύουν. Δημιουργούν αμφισβήτηση για την πολιτική της κυρίας η οποία πρέπει να πάει αδιατάρακτη. Βλέπετε, έχει μειώσει και τις εμφανίσεις της, δεν βγαίνει πουθενά. Της έχουν πει οι σύμβουλοι της να μην βγαίνει συχνά, πυκνά, ούτε στη Γερμανία ούτε στην Ευρώπη. Αν παρατηρείτε τη διεθνή ειδησιογραφία θα δείτε ότι υπάρχει μείωση της συχνότητας εμφανίσεων της Μέρκελ. Βγαίνουν άλλοι, όχι η Μέρκελ. Βγαίνει μόνο στα άκρος απαραίτητα και μιλάει όσο χρειάζεται απαραίτητα για να μην διεγείρονται στην Ευρώπη, να μην δημιουργούνται αντιδράσεις, διότι μόνον και η θέα της δημιουργεί αντιδράσεις. Για να πάει αδιατάρακτη και δημοφιλής από τους γερμαναράδες στις εκλογές. Εδώ λοιπόν απαγορεύεται, πρέπει να ξέρετε, γιατί αντιμετωπίζουν όντως και διάφοροι συνάδελφοι οι οποίοι θα θέλαν να πούν περισσότερα πράγματα αλλά δεν μπορούν στα κανάλια τους. Υπάρχουν οδηγίες πλέον. Ζούμε σε χούντα, ζούμε σε κατοχή, ζούμε υπό τη σκιά ξένων δυνάμεων. Βεβαίως το άκουσα και κανείς δεν το διέψευσε. Υπάρχουν οδηγίες, κύριε Σμέρο. Τι με κοιτάς ρε? Υπάρχουν οδηγίες. Να μην μεταδίδονται εικόνες εξαθλίωσης. Απαγορεύεται. Να λέμε όλο ένα και λιγότερα. Όλο ένα και λιγότερα.